Αφήνουμε το αγροτικό ρεπορτάζ, αρχόμαστε στον χώρο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Επειδή τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε συχνά τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρακάκο, να παρουσιάζει μία πρόταση της κυβέρνησης, ένα σχεδιασμό, μία ανάπτυξη σκεπτικής για αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο έχει μερικώς μάλιστα καταμετρηθεί και οικονομικά. Και επειδή θέλουμε να είμαστε θετικοί και να συνεισφέρουμε στον διάλογο, να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Μαζί μου παραμένει Θοδωρής Καρυπίδης, συνάδελφος μέσω Skype, και έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε μαζί με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη. Μπορούμε να μιλούμε για έναν δρόμο με προοπτικές, για έναν δρόμο με παγίδες? Πώς ακούτε την προσέγγιση του Υπουργείου επί του θέματος? Πριν πάμε στο θέμα, λίγο, Βαγγέλη, κύριε πρόεδρε, να με επιτρέψετε. Ναι. Το θεωρώ αυτό ως κορυφαίο θέμα και θα ήθελα την απάντησή σας και την επιβεβαίωσή σας. Αληθεύει ότι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Φωφόπουλου, που είναι για τις εκλογές, περιλαμβάνεται κάποιος υποψήφιος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται από το όνομά του, αν θέλετε θα το πείτε εσείς, ο οποίος είναι ημνητής, τιμητής της Χούντας και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στηρίζει το ψηφοδέλτιο του κυρίου Φωφόπουλου? Για να μην σας απαντήσω εγώ, πήγε νομίζω και το πρωτοβουλίο ιδιαίτερη τιμή για μένα, ο κ. Στίγκας, και είπε ότι με κατηγόρησε ότι επιτίθομαι σε έναν ο οποίος είναι στέλεχος των Σπαρτιατών. Άρα το ότι είναι στέλεχος των Σπαρτιατών δεν χρειάζεται να απαντήσω, γιατί θεωρώ τιμή μου, θα το κάνω για ανάρτηση, ότι ο κύριος Στίγκας με κατηγορεί ότι κατηγορώ το στέλεχος του, μάλιστα έχει πολύ πλάκα, γιατί είναι, άκουσα ότι είναι και στην Επιτροπή Δοντολογίας. Άρα στο πρώτο θέμα, το αν είναι ή όχι υποψήφιο ευρωβουλευτή των Σπαρτιατών, απάντησε το ίδιο ο άνθρωπος. Σε ό,τι αφορά το χουντικό, δεν τον αποκαλώ εγώ χουντικό. Σε ένα διοικητικό συμβούλιο του Πενκρίου, ο ίδιος, όπως ξέρετε, το έχω στείλει παντού, αναφέρει ότι εγώ είμαι ακροδεξιός, μάλιστα το πει τρεις φορές. Είμαι ημνητής της Χούντας, θεωρώ ότι η επταετή ήταν η καλύτερη κυβέρνηση. Άρα, απαντώ για τον κύριο Γκότζο, εγώ λέω το όνομά του, ότι έχει ο ίδιος, γιατί αποσχολήθηκε και στο παρελθόν, ημνητής της Χούντας και υποψήφιος των Σπαρτιατών. Τώρα, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαζε ανακοίνωση, γιατί έχει βγάλει ανακοίνωση για τρία επιμελητήρια, έχω την τιμή να είμαι ένα από τα τρία που μου επιτίθεται, και να λέει ότι στο κειμένο ψηφοδέλτιο το στηρίζει, δηλαδή έχει το χρήσμα, στο οποίο συμμετέχει ένας ακροδεξιός, ο οποίος ήταν υποψήφιος των Σπαρτιατών, δεν θα υπήρχε θέμα. Άρα αυτό που με ρωτάτε, κύριε Καρυπίδη, απαντώ ότι νομίζω είναι δημοσιεύματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να εξαφανιστούν, ότι και η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και το τι ακριβώς είναι ο κύριος Γκόντζος είναι δεδομένο. Ωραία, να καταλάβει λοιπόν ο κόσμος ότι ο κύριος Μητσοτάκης στηρίζει τον κύριο Φωφόπουλο, που έχει έναν υποψήφιο, ο οποίος είναι Σπαρτιάτης και ημνητής, τιμητής της Χούντας, τον οποίο τον έχετε εκεί στα συνεδριά σας και τον ακούτε καθημερινά. Ναι, πρέπει να σας πω ότι το καθημερινά είναι σχετικό. Είναι 51 άτομα το Συμβούλιο. Το ότι ο ίδιος είναι απομονωμένος, ότι ακόμα και η παράταξη, η προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας τον διέγραψε, αποδεικνύει ότι και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Όμως το περίεργο είναι ότι ενώ η νέα παράταξη που δημιουργεί η Νέα Δημοκρατία στο Συμβούλιο το ξαναβάζει. Άρα απαντώ στο ερώτημά σας. Δεν μπορεί να λέει στα σοβαρά, γιατί κλείνει το ψηφοδέλτιο 31 του μήνα. Άρα έχει το χρόνο, αν θέλει να μην είναι. Αν το κρατήσει, θα πει ότι αυτή τη στιγμή για ένα άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της ακροδεξιάς. Μάλιστα. Και επειδή έχω τελευταία ενημέρωση, έχει ενημερωθεί τουλάχιστον μέσα στο κοινοβούλιο, μετά από δικιά σας επιστολή που εστάλθη, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναμένουμε να δούμε αν θα πάρει θέση. Έχουν ενημερωθεί οι αρχηγοί όλων των κομμάτων Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα. Και το έκανα αυτό γιατί δεν θα ήθελα να ακούσω, ξέρετε, από την εμπειρία σας. Δεν το γνωρίζαμε. Το γνωρίζετε μια χαρά. Έχετε πάρει και στοιχεία για όλα αυτά που σας λέω ο καθένας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ το έκαναν θέμα στην Βουλή, ακριβώς για να φανεί ότι δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο ουσιαστικά είναι υπό την ευθύνη και υπό την έγκριση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Ερχόμαστε στο θέμα παγκόσμιο μετασχηματισμό, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Ποιες είναι οι προοπτικές? Έχετε ακούσει και τον Υπουργό, είχατε κοινή παρουσία σε εκδηλώσεις. Κοιτάξτε, όταν ανακοινώνεται ένα μέτρο, φαντάζομαι λέτε αυτό, το οποίο περιλαμβάνει 70 δισεκατομμύρια, θετικό θα το πω. Λέτε ότι θα μπουν 70 δισεκατομμύρια στην αγορά, που είναι θετικό γεγονός και ως τέτοιο το αντιμετωπίζουν. Το οποίο όμως δεν είναι άνευ μέτρων ανασυγκρότησης της οικονομίας και της αγοράς. Έχει να κάνει και με το πώς θα διατεθούν τα χρήματα αυτά και ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η στοχοθεσία του Υπουργείου. Παρακαλώ. Ότι υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη. Και μάλιστα λέω ότι θεωρώ ότι οι προσπάθειές μας ότι δεν μπορεί να είμαστε στο έλεος του τρόπου έχουν μια απόδοση. Όμως βεβαίως πρέπει να φανεί όταν πάρει εξειδίκευση στο μέτρο αυτά τα χρήματα πού θα δοθούν, πώς θα δοθούν, τι περιλαμβάνεται. Γιατί ξέρετε, μπορεί να πούμε και το ίδιο και το Ταμείο Ανάκαμψης.
έχει ήδη εγκρίνει 17 δις, αλλά αυτά τα παίρνουν 700 επιχειρήσεις. Οι υπόλοιποι δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Άρα εδώ ισχύει αυτό που λέμε ότι το 2% παίρνει τα χρήματα από το μη ανάκαμψη ενδεικτικότητας, που σημαίνει ότι για εμάς το σχέδιο Πισαρέδη είναι πρώτο πυλώνα, δηλαδή περίπου εξαφανίζεται με τη δημοσία τάξη. Όταν δεν είσαι δυνατότητα από ένα ταμείο που φτιάχτηκε από την Ευρώπη για τις επιχειρήσεις να εξαιρεί το 98% των μικρομεσαίων. Άρα και στο συγκεκριμένο, η πρώτη απάντηση είναι, επιμένω, θετική, δηλαδή ότι είναι. Περιμένω να δούμε όμως πώς θα μοιραστούν. Αυτό νομίζω οφείλω να κάνω θεσμικός. Πρέπει να πω το θετικό και να πω την κρίση μου όταν φανεί. Λέμε περιφέρεια, ας πούμε στην περιφέρεια της Κοζάνης. Πού θα δοθούν, σε επιχειρήσεις λόγω της απολυτοποίησης που θα γίνει, σε επιχειρήσεις που θα σταθούν, επομένως να μην έχουμε και το πρόβλημα να μείνουμε να μιλήσουμε πάντως για έρημες περιοχές ή δίνονται σε κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αυτό δεν το ξέρουμε και οφείλω να πω ότι θα περιμένω και ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά θα ισχύσει αυτό που λέμε ισονομία, ότι πρέπει να πάρουν και οι μικρομεσαίοι αν θέλουμε να υπάρχουν. Αλλιώς εμέσως μέσα από αυτή την πολιτική δείχνεις ότι θες να τους εξαφανίσεις. Υπάρχει ανάπτυξη κύριε οικονομίας, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Θοδωρή, για να το κλείσουμε απλώς, επειδή ο Υπουργός σε ίδιες τοποθετήσεις του έχει μιλήσει για δείκτες οι οποίοι δείχνουν αλλαγή σκηνικού και ρυθμούς ανάπτυξης. Αναφέρει την ανεργία, αναφέρει διάφορα. Αυτά φαίνονται στην πραγματική οικονομία. Τι λένε οι συνεργάτες σας, τι λέει ο κλάδος σας. Θα σας πω πρώτα την έρευνα της Ελστάτ. Η Γεωστάτ λέει άλλα, αλλά και πριν λέει άλλα. Εγώ θα σας πω πρώτα τι λέει η Ελστάτ. Η Ελστάτ λέει ότι το 20% των φτωχότερων εισοδημάτων θέλει το 56% του εισοδήματός του για στέγη και τα βασικά αγαθά, εν αντιθέσει με το 20% του πλουσιότερου που θέλει το 24%. Άρα τι θέλει να πει με αυτό, ότι η ανισότητα που υπάρχει μεταξύ φτωχών εισοδημάτων και πλουσιών μεγαλώνει πάρα πολύ. Ανάπτυξη υπάρχει στη χώρα μας, είναι αλήθεια. Αλλά η ανάπτυξη αυτή δεν είναι ισόρροπη, δεν είναι εθάλαμο ομοιογενής. Δηλαδή, τι συμβαίνει σήμερα, η δημιουργία πολλών καρτέλ, τα οποία δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, τα είπε η έκθεση επισήμως της Τράπεζας Ελλάδος, μιλάει για τη δημιουργία καρτέλ στην υγεία, στο θέμα του ρεύματος, στην ενέργεια, μιλάει στα τρόφιμα, μιλάει στις τράπεζες ίδιες. Ξέρετε τι σημαίνει καρτέλ. Καρτέλ σημαίνει ότι συσσωρεύω εγώ τον πλούτο κάποιες επιχειρήσεις, 4-5 στον κάθε τομέα, εις βάρος των μικρών. Άρα, το ίδιο λοιπόν σημαίνει ότι λέω στην κυβέρνηση, υπάρχει ανάπτυξη, αλλά για τους λίγους, δεν υπάρχει για τους άλλους. Δηλαδή, με την πολιτική σας, συσσωρεύετε τον πλούτο στους ιδίους με αποτέλεσμα να διαλύεται ο κοινωνικός σωστός. Σε ό,τι αφορά δε αυτό που λέμε η μείωση της ενεργίας, κοιτάξτε, υπάρχει το θέμα του δημογραφικού. Αξίζει ακόμα να σας πω ότι υπάρχουν 500.000 Έλληνες εργαζόμενοι, οι οποίοι ζουν με 500-600 ευρώ, γιατί λέμε ενεργεία, αλλά εργαζόμενοι στο ίδιο και αυτός που δουλεύει τετράωρο. Η ερώτηση είναι πώς θα βγει στο δημογραφικό. Δηλαδή, θα κάνει οικογένεια αυτός που παίρνει 500 ευρώ. Εδώ δεν μπορεί να κάνει οικογένεια όταν δουλεύουν και οι δύο μαζί. Γι' αυτό ανέφερα τα στοιχεία της Ελστάτ. Άρα, ξέρετε, μία λύση σε αυτό είναι η φιλοσοφία του ότι αυτός θεωρείται εργαζόμενος. Μάλιστα, να σας πω, ακόμη και αυτοί που παίρνουν επίδομα ενεργείας θεωρούνται εργαζόμενοι, δεν το ξέρετε. Γιατί έχει ένα εισόδημα. Άρα, πρακτικά, όλο αυτό το αφήγημα δεν έχει απάντηση γιατί, αν είναι όλα τόσο καλά, τότε γιατί συζητάμε για ακρίβεια, γιατί συζητάμε για πρόβλημα ενεργειακό. Και μάλιστα, εδώ να προσθέσω, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί έστειλε δύο επιστολές στην κυρία Ποντελάκη, είπε στην πρώτη ότι έχω ακρίβεια. Και έρχεται σήμερα ο Υπουργός και λέει: εγώ θα λύσω το πρόβλημα για 600 πληρώματα και θα μειώσω 15%. Μακάρι και το εύχομαι ολόψυχα. Και αν έχει τη λύση, η ερώτηση είναι: γιατί τη ρίχνουμε για την κατάκρυφη και την φέρνει τώρα, γιατί δεν μας είδε κάτι που εύχομαι να γίνει αποδεκτό. Αλλά η Ευρώπη, η κυρία Ποντελάκη δεν το απάντησε. Στο δεύτερο ζήτημα που είναι ο Πρωθυπουργός, έστειλε και δεύτερη επιστολή. Έχουμε γίνει επιστολογράφη και λέμε για την ενέργεια. Τι απάντησε η κυρία Ποντελάκη, το πρόβλημα της ενέργειας δεν είναι δικό μου. Είναι δικό σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς έχετε στήσει έτσι την ενέργεια, την έχετε δώσει με λίγα στους λίγους, γιατί δεν μπορεί η μεγαβατόρα να είναι στη Γαλλία, σαν το δεύτερο της Ισπανία, Πορτογαλία, που είναι 35 ευρώ. Στη Γαλλία είναι 50 ευρώ και στην Ελλάδα είναι 140 ευρώ. Άρα δεν είναι στραβό το κλίμα. Εμείς το κάναμε, το στήσαμε έτσι, γιατί δώσαμε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί καρτέλ στην ενέργεια, που δεν λαμβάνουν υπόψη, γιατί ξέρω ότι στήριξε μια περιοχή το φτηνότερο μέσο, δηλαδή λέμε έχουμε το 50% σε ανάμεσα στις πηγές ενέργειας. Άρα φτηνή ενέργεια. Παίρνουμε πάντα το φυσικό αέριο που μας βολεύει, παίρνουν αυτοί και έτσι αυξάνονται οι τιμοί γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Και εδώ να θυμίσω ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία έκαναν έτσι και δεν είναι στο χρηματιστήριο ενέργεια. Άρα εδώ έχουν ευθύνες για την ενέργεια στην προσφυγή. Όπως υπάρχουν ευθύνες για τα βασικά τρόφιμα, γιατί είναι σε αυτή την κατηγορία και σας είπα ότι η Ευρώπη δεν απάντησε. Υπάρχουν ευθύνες για το τραπεζικό σύστημα έτσι. Και θέλω να κλείσω την τοποθέτησή μου αυτό. Όταν προσπαθεί και βάζει τεκμαρτό φόρο. Για να πάρει φόρο, εγώ σε ρωτώ τι φόρο διαφεύγουν. Και λε, από όλο το διαφεύγουν θα πάρω 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Ποια είναι η απάντηση γιατί 13 χρόνια οι τράπεζες είναι στον αναβαλλόμενο φόρο, οι τράπεζες συμπληρώνουν με τον ευρωφόρο, όταν πήραν 80 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να μπορέσουν να δικαιολογηθούν. Και έχουν 13 χρόνια, προσέξτε, δεν πληρώνουν τον ευρωφόρο, δηλώνουν 7 δισεκατομμύρια κέρδη. Καμία ανώνυμη εταιρεία δεν μπορεί να μοιράσει μέρισμα, δεν πληρώσει φόρο και μοιράσαν και μέρισμα.
Δηλαδή, εδώ πραγματικά είναι η ηρωνία και η κοροϊδία του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Δηλαδή, και δηλώνει 7 δισεκατομμύρια κέρδη, από τα οποία τα 3 είναι από τις ενδιάμεσες συναλλαγές, και δεν πληρώνει ένα ευρώ. Ιδιωτικές τράπεζες είναι. Ποιος είναι ο λόγος που δεν πληρώνει ένα φόρο? Εμένα δεν μου είχε απαντηθεί ποτέ το ερώτημα. Θα κάνω, ξέρετε, μια απάντηση, γιατί και στον υπουργό που ανέφερε το ερώτημα δεν μου έδωσε απάντηση. Ποια είναι η απάντηση αυτό? Ωραία. Νομίζω ο πρόεδρος έβαλε το πλαίσιο και θα μπορούσαμε να πούμε έτσι απλά προσεγγίζοντας. Δείχνει και ποιοι κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Τράπεζες και 5-6 άτομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για αυτούς είναι όλες οι πολιτικές. Ερώτημα. Είναι καλό, κύριε Πρόεδρε, να υπάρχει προσδοκία και στην οικονομία και στη ζωή γενικότερα και στην πολιτική. Τρέχουν τα προγράμματα. Τα προγράμματα, όπως ξέρουμε, πρέπει να μπει και η ίδια συμμετοχή. Και εκεί μπαίνει και η τράπεζα. Εσείς μπορείτε να περάσετε μέσα για να πείτε στην τράπεζα για να πάτε στο πρόγραμμα. Ένα το ερώτημα. Και δεύτερον, με θέσεις εργασίας. Εδώ έχουμε χιλιάδες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, δικές μας επιχειρήσεις, που οι άνθρωποι είναι αυτό που ασχολούμαι. Και δεν μπορούν να έχουν τα 4-5 άτομα που παίρνουν κριτήριο και τους πετάνε έξω από τα προγράμματα. Επί των κριτηρίων έχουμε να πούμε κάτι. Επί των τραπεζών έχουμε να πούμε κάτι. Για να ξέρουμε αν αυτή η προσδοκία που πάει να καλλιεργηθεί είναι μια ακόμη παλωματιά στον αέρα, όπως προηγήθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τόσα άλλα προγράμματα που δυστυχώς δεν πήγαν στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το ερώτημα. Τις 10 μέρες ήμουνα στην Τολεμαΐδα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και για τη Μεγαλόπολη. Εάν μετά την προκλητοποίηση δεν γίνει σωστή πολιτική, αν δεν βρεθεί τρόπος να γίνουν επενδύσεις και να βοηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιστεύω ότι θα υπάρχει ειδικά στις εσάς μια ερημοποίηση της περιοχής και θα υπάρχουν σαφέστατα πολιτικές ευθύνες. Σε ό,τι αφορά συνολικά, νομίζω ότι την απάντηση την έχω πει. Δηλαδή, όταν σε μια χώρα έχει 850.000 επιχειρήσεις και παίρνουν 50.000 κάποια μορφή δανείου, δηλαδή κάτω από το 7%, όταν μέχρι τώρα δεν υπάρχει απάντηση, γιατί το επιχείρημα πάντα είναι ότι χρωστάνε. Και εγώ σας λέω, όντως χρωστάει το 60% των επιχειρήσεων, έχει κάποιο χρέος δυστυχώς λόγω των μνημονίων, λόγω της πανδημίας. Περισσεύει άλλο 40%. Το 40% επίσης είναι αποκλεισμένο. Άρα, όταν έχει τέτοια πολιτική, όταν από το Ταμείο Ανάκαμψης που μπορείς. Και επιτρέψτε μου να πω ένα παράδειγμα, κύριε Καρυπίδη, που δεν είναι καλό, αλλά πρέπει να το πω όμως. Στη γειτονική Ιταλία, η πρωθυπουργός Μελόνι, η οποία θεωρείται ακροδεξιά, αλλά πρέπει να την πω την αλήθεια, αποδεικνύει ότι το πώς μιλάει το Ταμείο Ανάκαμψης είναι θέμα καθαρά της κυβέρνησης, έδωσε 6,5 δισεκατομμύρια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις μόνο για τα ενεργειακά. Γιατί λέω το παράδειγμα, ότι δεν έχει καμιά δέσμευση για την Ευρώπη. Είναι δικό σου θέμα ότι να βάζει τον πύχη στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή δάνεια σημαίνει αυτό πολύ χαμηλότερα με το Euribor. Είναι, φτάνει στο 2% αντί να πάρει με 6, 8 ή 10% αν το πάρει. Ποιο την υπόθεση να βάλει τον πύχη 50-100.000 για να πάρουμε και μικρή δάνεια από αυτό που η Ευρώπη μα τόνισε για αυτόν τον σκοπό? Όταν λέμε ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ σημαίνει ότι ένα σου δίνει ένα πρόγραμμα να ξεχωριστεί και ειδικά τώρα με τεχνητή νοημοσύνη και με την ψηφιοποίηση, γιατί αλλιώ δεν θα αντέξει το μέλλον, όπου το 50% τουλάχιστον είναι επιδοτούμενο. Όταν εσύ λοιπόν αποκλείσει το 93%, 6,5-7% θα μπει στο ΕΣΠΑ, λόγω ακριβώ των κριτηριών, αλλά επίση εφαρμόζει μια πολιτική για λίγου και διώχνουν του πολλού. Άρα πρακτικά αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση σήμερα έχει μια επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μικρομεσαίους και ελεύθερους προσβολούμενους, δεν το λέμε μόνο σχέση με την προλογία, το λέμε ακόμη και με τα εργαλεία που έχει στα χέρια της. Πρακτικά λοιπόν σας λέω ότι αν δεν αλλάξει η μορφή, δηλαδή αν δεν μπορέσουν να πάρουν χρηματοδότηση, γιατί ελεύθερη οικονομία, αστικό σύστημα μου επιτρέπεται, χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να λειτουργήσει, και αν δεν πάρουν χρήματα οι μικρομεσαίοι, αν τους εξαιρέσει τα Ταμεία Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, τότε την εξέλιξη την ξέρουμε. Είναι απόλυτα δεδομένο ότι σε κάποια χρόνια θα υπάρχει μια εξαφάνιση τη μικρομεσαία τάξη και πρέπει να δούμε με τον εξή τρόπο. Στα τρόφιμα, για παράδειγμα, πρέπει να σα πω, οι 5 αλυσίδε σήμερα έχουν το 89% του τζίρου. Νομίζω γνωρίζουμε όλοι το περιβόητο, το μπακάλικο, το μίνι μάρκετ, που ήταν γεμάτο ελάδα. Αυτά θα κλείσουν όλα. Σα θυμίζω κιόλα ότι στην περίοδο τώρα τη πανδημία και του ενεργειακού κλείσανε 1,000 φούρνοι. Επιτρέψουμε, χαριτολογώντα, λέγαμε μονίμω, κανένα φούρνο θα έκλεισε. Δηλαδή, ένα φούρνο θα κλείσει πρώτο και όπω κλείσανε. Που σημαίνει ότι η κρίση είναι παντού. Και επίση να σα πω ότι επειδή οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν μπαίνουν σε επιδοτήσει των ενεργειακών, όπω ξέρετε, μόνο τα νοικοκυριά μπαίνανε, Ιούνιο-Αύγουστο είχαμε 33% αύξηση του ρεύματο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα πάνω από 100.000 επιχειρήσει να είναι σήμερα στι εταιρείε παροχή ρεύματο και να προσθέσουν παρόχου και να προσπαθούν με διακανονισμού να πληρώσουν το ρεύμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, να πληρώσουν το ρεύμα. Και νομίζω σε μια σημερινή είδηση που πρέπει να την πω στην εκπομπή σας, και το λέω γιατί μπορείτε να επηρεάσετε κι εσείς, πρέπει να κάνω μια έκκληση στους δημάρχους ότι δεν μπορεί λάθος πολιτικές 20 ετών να του λύσουν μια μέρα. Υπάρχουν πολλοί δήμοι και στην Μακεδονία αλλά και στην Αθήνα που θέλουν να κάνουν αύξηση των δημοτικών εντελών 40-50, υπάρχει και δήμο στην Αθήνα που θέλει 80%. Κύριε Χατζησαρδοσίου, η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσω βουλής. Μέσω νόμου του επιτρέπεται να έρθει αυτή η αύξηση. Ναι, μισό λεπτό. Ο νόμος αυτός υπάρχει 20 χρόνια, κάτι μην το λέμε λάθος. Μπορεί να επιτρέπεται, είναι νόμος. Το ότι εσείς, αν θέλω να σου πω και τις ευθύνες των Δήμων, το ότι εσύ δεν έκανες την ισορροπία των εξόδων των τελών του Δήμου με τα έσοδα που έχεις και θες να το λύσεις μια μέρα γιατί σου λέει η κυβέρνηση πρέπει να το λύσεις, δεν είναι σωστό. Ή αν θέλετε, θέλετε να σας πω ότι είναι έτσι.
Και να τι ζητάς, ένα Δήμο εδώ ζητάει 80% αξιοντελών. Δηλαδή πιστεύετε με όλα αυτά που λέμε πριν, ότι έχει τη δύναμη και αντέχει ο μικρομεσαίος 80% αξιοντελών. Το αντέχει. Ναι. Δεύτερο. Άρα φέρνει μια ισορροπία. Άρα, εγώ σας λέω, ο νόμος υπήρχε 20 χρόνια, δεν έγινε τώρα νόμος. Ναι, απλά όμως μέσα σε αυτή τη λειτουργία των 20 ετών υπήρξε η μεθοδολογία να περιορίζει τους πόρους στην αυτοδιοίκηση και τώρα να απαιτεί να κλείσουν έσοδα-έξοδα στους προϋπολογισμούς τους. Βάζει δηλαδή τους δημάρχους να φαίνονται κακοί σε εσάς, ενώ η πολιτική ουσιαστικά κατεύθυνση είναι πάλι σκληρή. Κύριε Καπίτη, δεν έχουμε τους δημάρχους. Λέω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, ανακαλώ αν το θέλετε. Δεν μπορεί στα σοβαρά, επειδή πρέπει να ζητά 80% αξιοντελών. Είναι παράλογο. Και εδώ λέμε παραδείγματα τα οποία είχαν καταγγελίες στο πανεπιστήμιο, το λέω. Γιατί κάποια στιγμή το σκέφτηκα, καταγγελίες για τέτοιου είδους αυξήσεις. Άρα να βρεθεί μια λύση, θέλω να σας πω. Πάντως κάτι τέτοιο θα σήμαινε στα ίδια προβλήματα που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα ένα πρόβλημα μεγάλο. Ναι. Γιατί είναι τεράστια αύξηση. Δεν μιλάμε για μια αύξηση 5-10%. Μιλάμε ότι κάποιοι δήμοι μιλάνε για 30-40% και υπάρχει δήμος, δεν τον αναφέρω, που μιλάει για 80% αύξηση. Μάλιστα. Άρα θέλετε να βρεθεί μια λύση πολιτική, αλλά πρέπει να βρεθεί. Σε μια εικόνα επιχειρήσεων που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, δεν μπορεί να του λέει ότι σου αυξάνω και τα τέλη τόσο υψηλά. Άρα εγώ δεν τα βάζω με τους δημάρχους. Όχι, όχι, είναι σαφή. Είναι σαφής η θέση. Σαφής. Θοδωρή, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον πρόεδρο. Εκλογές υπάρχουν. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καταθέτω ότι ο επιχειρηματικός μας κόσμος, οι μικρομεσαίοι, τα επιμελητήριά μας έχουν ακροατήριο στην κοινωνία. Παρακολουθούν τις θέσεις σας και είναι πάντοτε ωφέλιμη η δημόσια παρέμβασή σας, γιατί εσείς αγωνίζεστε για το μεροκάμωτο. Δεν αγωνίζεστε για να κάνετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τους έχετε έξω από τη χώρα. Και δεν είναι κάποιος τέσσερα για αυτό το τόπο. Κύριε Χατζηθέδωρο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και τον Θοδωρή. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και επιστρέφουμε αμέσως.